Η Suzuki είναι ο κατασκευαστής που εφήβρε τα μικρά SUV, όπως το Samurai, το Vitara, και εκεί ανάμεσά τους είχε τοποθετήσει το Ignis. Το Ignis, το οποίο κατασκευάστηκε από το 2000 μέχρι το 2008 και είχε πάρα πολλά προτερήματα και αρετές. Ήταν ευέλικτο, ήταν οικονομικό και ήταν και τετρακίνητο. Στην κατηγορία του μοναδικό, θα λέγαμε. Συν την υψηλή απόσταση από το έδαφος. Η καινούργια γενιά προσφέρει όλα αυτά, όπως βλέπουμε εδώ. Είναι ένα πολύ ωραίο πακέτο, το οποίο είναι και τεχνολογικά άρτια εξοπλισμένο. Έχει μία τρομερή εμφάνιση, πολύ καλή σχεδίαση, όπως βλέπετε. Είναι μοναδικό, προσφέρει στο αυτοκίνητο μία μοναδική προσωπικότητα, θα λέγαμε. Και με την αισθητική του αυτή, σίγουρα το αυτοκίνητο αυτό στον δρόμο εντυπωσιάζει και ξεχωρίζει. Επίσης, το έχουν βάλει όλα τα τεχνικά καλούδια που υπάρχουν σήμερα και με όλα αυτά το Ignis είναι πράγματι ασυναγώνιστο στην κατηγορία του. Η Suzuki πριν από μερικά χρόνια παρουσίασε το Concept iM4 και το Ignis που βλέπουμε πήρε σχεδόν αναλύωτα όλα εκείνα τα στοιχεία του φουτουριστικού πρωτότυπου. Το Ignis έχει μήκος 3,70 περίπου και με ταξόνιο 2,43, πολύ μικρούς προβόλους μπρος-πίσω που θυμίζουν πολύ σαμουράι και κατά συνέπεια συνοχή σε στοιχεία off-road. Παρά τις κομπακτές εξωτερικές διαστάσεις, το νέο Ignis καταφέρνει και τραβάει τα βλέμματα μέσω αυτής της ιδιαίτερης σχεδίασης. Το εμπρός μέρος είναι ακαλέστητο και σύγχρονο, ενώ ταυτόχρονα προβάλλει δυναμισμό. Το προφίλ του, όπως και το πίσω μέρος, είναι σχετικά ασυμβίβαστα, θα λέγαμε, προβάλλοντας έτσι ένα ξεχωριστό αμάξωμα. Πάντως, ορισμένα στοιχεία παραπέμπουν σε σχεδιαστικά στοιχεία Suzuki, όπως το μπροστινό μέρος με τα φώτα LED και τη μάσκα. Στο πλάι ξεχωρίζει η φαρδιά κολόνα πίσω, που σε άλλους αρέσει και σε άλλους όχι. Επίσης, το πίσω μέρος είναι αρκετά ιδιόμορφο, θα λέγαμε, με αποτέλεσμα η σχεδίαση του γενικά να ξεφεύγει από τη συμβατικότητα. Οι μαύρες άντες που βλέπουμε εδώ είναι έξτρα 16 και προσφέρονται σε αυτήν την πιο ακριβή έκδοση του. Το εσωτερικό του είναι μοντέρνο με ευχάριστες χρωματικές παραλλαγές που τονίζουν τον νεανικό χαρακτήρα του. Στις ακριβότερες εκδόσεις το ηχοσύστημα έχει τοποθετηθεί σε ένα ξεχωριστό πλαίσιο και φαίνεται ότι δεν είναι αναπόσπαστο κομμάτι από την αρχή σχεδιασμένο, παρά αγορασμένο και μεταφυτεμένο. Το infotainment σύστημα είναι της Pioneer και κάνει αρκετά καλά τη δουλειά του. Ο πίνακας οργάνων περιλαμβάνει τα όργανα με αριστερά το στροφόμετρο και δεξιά το trip computer. Και στις πλούσιες εκδόσεις υπάρχουν ομαδικές υποχρεώσεις στα χερούλια αλλά και στη βάση του επιλογία των ταχυτήτων. Επίσης, πολύ όμορφη είναι και η αναγωγή αέρων που υπάρχουν και μας θυμίζουν λίγο ιταλικά εξωτικά αυτοκίνητα. Ας πούμε μέσα τώρα στο ιστορικό του να δούμε πώς είναι το αυτοκίνητο από μέσα. Τα καθίσματα είναι αρκετά αναπαυτικά, ρυθμιζόμενα ως προς ύψος και το τιμόνι του ρυθμίζεται παρά μόνο προς το ύψος, δεν είναι τηλεσκοπικό δηλαδή. Η κονσόλα του είναι φτιαγμένη πολύ εργονομικά και οι κατασκευαστές έχουν προσέξει πολύ ώστε να μην έρχεται προς τους επιβάτες και να δίνει έτσι μια καλύτερη αίσθηση χωρητικότητας στην καμπίνα. Τα υλικά είναι σκληρά πλαστικά, αντέχουν στην πολυκρισία και η συναρμολόγησή τους βρίσκεται σε καλά επίπεδα. Οι επενδύσεις είναι πολύ ευχάριστες και προσδίδουν με τους διαφορετικούς χρωματισμούς μια νεανική και ευχάριστη νότα. Οι πορτοκαλί χειρολαβές προσφέρουν μια καλή ατμόσφαιρα. Ο λευκός ταχυτήτων είναι πολύ εύχριστος, το κυβότιο κουμπώνει πολύ εύκολα και με ακρίβεια, ενώ και η κλιμάκωσή του είναι πολύ καλή.
Αρκετά καλή είναι η χώρη για τους πίσω επιβάτες, για την κατηγορία φυσικά πάντα. Και εκείνο που κάνει εντύπωση είναι το πίσω κάθισμα, η βάση του πίσω κάθισματος, ολόκληρο δηλαδή, μεταφέρεται το κάθισμα μπρος-πίσω. Έτσι αυξάνεται ο χώρος αποσκευών. Υπάρχει δυνατότητα με αυτόν τον τρόπο να βρεθεί κατάλληλη ρύθμιση για επιβάτες και αποσκευές. Και επίσης, παρότι τα καθίσματα είναι σχετικά ψηλά τοποθετημένα, υπάρχει αρκετός χώρος για τα κεφάλια των πίσω επιβατών. Εκείνο που πρέπει να πούμε ότι τα καθίσματα είναι με καλά υλικά φτιαγμένα και θα αντέξουν στον καιρό. Αλλά δεν παρέχουν καμία πλευρική στήριξη ούτε μπροστά ούτε πίσω. Πρέπει ακόμα να πούμε ότι οι πόρτες ανοίγουν σε μια γωνία σχεδόν 90 μοιρών και αυτό διευκολύνει πολύ την είσοδο και την έξοδο. Ο χώρος αποσκευών είναι αρκετά καλός για την κατηγορία του. Έχει χωρητικότητα 204 λίτρων και αν ρίξουμε τα καθίσματα αυξάνεται τότε στα 1016. Ο εξοπλισμός στις ακριβές εκδόσεις είναι πάρα πολύ καλός. Προσφέρει κάμερα πιστοδρόμησης, cruise control, αυτόματο φρενάρισμα, 16 ζάντες, σύστημα διπλής κάμερας με σύστημα ειδοποίησης όταν ο οδηγός κουραστεί, σύστημα διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας, keyless start και LED φώτα. Σε φυσικά αυτόματος κλιματισμός και ηλεκτρικά παράθυρα. Το Ignis εφοδιάζεται αποκλειστικά με έναν τετραχύλιδρο ατμοσφαιρικό βενζινοκινητήρα 1240 κυβικών, ο οποίος αποδίδει 90 ύπους και 120 νιουτόμετρα ροπής. Ο κινητήρας κρίνεται επαρκής και ζωντανός και χαρίζει στο αμάξωμα αρκετά καλές επιδόσεις με μια τελική γύρω στα 170 χιλιόμετρα και τα 0% σε 12,2 δευτερόλεπτα. Στην πράξη το τετρακύλιδρο μοτέρ είναι ζωντανό. Από χαμηλά με καλή απόκριση παρουσιάζεται αισθητικό τράβηγμα στις μεσαίες και υψηλές τροφές αφού τόσο η ροπή όσο και η ισχύς του αποδίδονται ψηλά. Η κατανάλωσή του κυμαίνεται από 5,5 έως 6,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Λοιπόν το Ignis στον δρόμο συμπεριφέρεται πάρα πολύ ωραία. Οι αναρτήσεις του είναι πολύ αναπαυτικές, μαλακές, όπως βλέπουν όλες τις ανομαλίες των ετάφων στα φάσια. Είναι και οικονομικό, το μοντέλο του είναι 1200 κυβικά όπως είπαμε, της παλιάς σχολής. Το έχουν όμως τόσο πολύ εξελίξει που καμιά φορά πράγματι αναρωτιέσαι και λες αξίζει όλη αυτή η ιστορία με τα υβριδικά αυτοκίνητα. Παρότι και το Ignis να πούμε ότι και αυτό έχει σε μία έκδοση του έναν ηλεκτροκινητήρα και είναι σαν ένα μικρό υβριδικό βοήθημα θα λέγαμε, το οποίο ηλεκτροκινητήρας και αυτός εμπλέκεται και βοηθάει και αυτό την κατανάλωση. Σε αυτό το μοντέλο που είναι ατμοσφαιρικό είδαμε μία κατανάλωση γύρω στα μέση κατανάλωση γύρω στα 5 λίτρα και αν υπολογίζει κανείς ότι πράγματι, οι επιδόσεις του δεν είναι και εντελώς κακές και μπορεί κάποιος να κάνει και εξορμήσεις off-road. Η τετρακίνηση, κακά τα ψέματα, αυξάνει λιγάκι την κατανάλωση. Όπως και να το κάνουμε, περισσότερο βάρος είναι αυτό και περισσότερα κινούμενα μέρη. Είναι οικονομικό το μοντέλο του, 1200 κυβικά, 90 άλογα και δεν έχει και πολλά κιλά να κουβαλήσει, θα λέγαμε, εφόσον στην αρχική του έκδοση ζυγίζει γύρω στα 800 κιλά, είναι υπεραρκετά. Καλή επίδοση οικονομική είναι αυτή. Αλλά όμως στις πλήρες εκδόσεις ξεπερνάει ίσως και τα 1100 κιλά. Πολλή τεχνολογία λοιπόν δεν χρειάζεται καμιά φορά. Αν δούμε τι μπορούν να κάνουν οι Ιάπωνες με απλά πράγματα, με απλά μέσα, χωρίς να κάνουν τρομερές επενδύσεις. Πήραν ένα καλό πράγμα και το εξέλιξαν ακόμα στη συνέχεια. Τι
αυτή τη στιγμή έχουμε τρίτη μέσα και βλέπουμε ότι αρπάζει αρκετά εύκολα το μοντεράκι του. Είναι ανηφόρα αυτή μεγάλη. Είναι ζωντανό και φτάνει μέχρι τις 6.200 στροφές. Αρχίζει το κόκκινο. Μετρείται αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε πως τραβάει. Πραγματικό πυραυλάκι. Έχει ένα πεντάρι μηχανικό κυβότιο όπως τα παλιά σχολή αυτοκίνητα. Σήμερα τα περισσότερα αυτοκίνητα έχουν 6 ταχύτητες στάνταρ εδώ. Στα μηχανικά κυβότια μιλάμε τώρα. Δηλαδή αυτόματα φτάνουν καμιά φορά και μέχρι 12 ταχύτητες. Λίγο θα θέλαμε λιγότερα απόκριση στα φρένα. Είναι και αυτά παλιά σχολής, δεν μαγκώνουν αυτόματα, δεν δαγκώνουν όπως λέμε στην κυριολεξία. Δεν υπάρχει εδώ πέρα ούτε τούρμπο ούτε τίποτα, κανονική απόκριση, το πόδι στο πάτωμα και έχεις τη δύναμη που χρειάζεσαι. Μην ξεχνάμε και ο χαρακτήρας του, δεν είναι και σπόρα αυτοκίνητο. Θα λέγαμε με αυτή την έννοια όπως είναι το Micra. Το Micra είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι αποκλειστικά αυτοκίνητο πόλης. Εδώ έχουμε περισσότερη απόσταση από το έδαφος, σημαίνει και περισσότερη αεροδυναμική αντίσταση. Σίγουρα πηγαίνει και off-road. Βλέπουμε ότι οι αναρτήσεις του καταπίνουν σχεδόν τα πάντα. Παίρνουν καθόλου πληρωτική στήριξη. Εάν πας λίγο γρήγορα στις στροφές, δεν έχεις καμία στήριξη, νομίζεις ότι θα φύγεις εντελώς από το κάτω. Απ' την άλλη μεριά όμως, όπως είπαμε, είναι αναπαυτικά, θυμίζουν εκείνους τους παλιούς καναπέδες που κάνει για υγεία στα σπίτια ή ακόμα και εκείνα τα γαλλικά φαινόμενα της Citroën. Αυτά λοιπόν. Πολύ μας άρεσε το Ignis, εντυπωσιακό αυτοκίνητο, στην κατηγορία του είναι εντελώς ασυναγώνιστο. Το Ignis λοιπόν είναι πολύ εντυπωσιακό αυτοκίνητο, είναι ευέλικτο, είναι πρακτικό, είναι πολυμορφικό, είναι οικονομικό. Πάει παντού, ακόμα και για μικρές off-road εξορμίσεις είναι το πράγμα κατάλληλο. Είναι καλά φτιαγμένο και η τιμή του είναι προσιτή, αρκετά προσιτή τουλάχιστον. Ορισμένα στοιχεία θα μπορούσαν να είναι κάπως καλύτερα, όπως παραδείγματος χάρη τα φρένα, το τιμόνι και η ηχομόνωση της καμπίνας. Επίσης τα πέδαλα μενέτα είναι λιγάκι πιο φαρδί μέσα. Το φάρδος του αυτοκίνητου μέσα δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά αισθάνονται άνετα, 4 άτομα θα λέγαμε. Φτάνει για ένα ταξίδι. Λοιπόν, το Ignis παίζει μια κατηγορία που ουσιαστικά δεν έχει συναγωνισμό. Πολύ λίγα αυτοκίνητα είναι σε αυτή την κατηγορία παρόντα και αυτός ο μικρός συναγωνισμός δεν έχει να προσφέρει τίποτα περισσότερο από το Ignis.